Κύριε Πρόεδρε, επειδή έγινε πολύ μεγάλη φασαρία για ξύλα που κόπηκαν και διατέθηκαν στους άπορους δημότες, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άπορους δημότες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε έναν έλεγχο αν πραγματικά πήγαν σε άπορους δημότες ή αν πήγαν σε ψηφοφόρους του κυρίου Πέρα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Μη γελάς Δεν τρέπεσαι λίγο. Έχεις τίποτα με την ηλικία μου? Δεν τρέπεσαι λίγο. Σταματήστε τον. Δεν τον βλέπω να έχει γίνει μνιούτ. Είναι στα νύχια στέκεται για καυγά ο κύριος Πέρας. Καλά κάνει. Πάλι μιλάς. Είσαι ρηστικός. Κύριε Πέρα. Σταμάτα. Σε βάση την ηλικία μου. Αυτό κάνω, με υπομονή μεγάλη όμως. Δεν τη σέβεσαι. Κάνω υπομονή μεγάλη. Ούτε την ηλικία μου, ούτε τη θέση μου. Εντάξει, είμαι μια θέση μου. Και οφείλω να μιλάω. Σταμάτα. Σταμάτα. Και πέρα. Κύριε Βασιλείου. Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βασιλείου, μην χρησιμοποιούμε προσβλητικές εκφράσεις. Ο πρώτος που χρησιμοποίησε προσβλητικές εκφράσεις είναι ο κύριος Πέρας, κύριε Πρόεδρε. Και μην υπονοούμε πράγματα. Τα οποία, αν εσείς έχετε αποδείξεις ότι αυτό έγινε, τότε ελάτε να το καταγγείλετε. Τότε μην το λέτε, κύριε Βασιλείο, αφού δεν έχετε καμία απόδειξη. Αυτό που ρώτησα, αυτό που λέω, είναι ότι θέλω να γίνει ένας έλεγχος. Πήγαν πραγματικά σε άπορες οικογένειες αυτά τα ξύλα. Ωραία, κάντε τον έλεγχο και ελάτε να το καταγγείλετε μετά. Όχι να αφήνετε στον αέρα ότι έχει συμβεί αυτό. Δεύτερον, για να τελειώνουμε. Πάνω από τους καταράκτες, αυτές τις μέρες, κόπηκαν κάποια πεύκα, τα οποία ρώτησα την υπηρεσία και μου είπε αυτούς τους ανθρώπους των κήπων και δέντρων στοιχειών και μου είπε ότι ήσαν σπασμένα. Κατά πόσο ήσαν σπασμένα δεν ξέρω. Και εδώ, να καταγγείλω ακόμα και εγώ πάλι, μαζί με τους άλλους, να μάθω τι γίνανε τα ξύλα. Θέλω να μάθω τι γίνανε τα ξύλα, διότι εδώ παίζονται παιχνιδάκια και η μικροπρέπεια περισσεύει. Λοιπόν, να κάνουμε έναν έλεγχο, να δούμε που έχουν πάει τα ξύλα. Και των ευκαλύπτων που είπε ο κύριος Ζερβός, αλλά και των πεύκων που λέω εγώ τώρα, τα οποία δεν ξέρω αν ήσαν σπασμένα και πόσο σπασμένα ήσαν και αν πήραμε άδεια να δώσουμε πεύκα, διότι η δασική υπηρεσία είναι τέτοια που δεν αφήνει κανέναν να αγγίξει έστω και μία πευκοβελόνα. Λοιπόν, για να το εψάξουμε και αυτό λιγάκι. Δεν μπορώ πια, ακούω τόση ώρα και δεν μιλάω. Κρατιέμαι. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Πέρα. Ο κύριος Βασιλείου δείχνει πόσο μικροπρεπής είναι μέχρι τώρα. Πόσο... Δεν θέλω να πω χειρότερα λόγια, γιατί μπορώ να ανοίξω το στόμα μου και να γίνω πολύ χιδαίος. Προσπαθώ να κρατηθώ αυτά που λέει. Αυτό δεν ενδιαφέρεται ποτέ για τίποτα, κύριος Βασιλείου, τόσο χρόνια που το βρούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει διαφορεθεί. Γιατί δεν βγήκε κάτω να πάει στους καταράξεις να δει να έχουν πέσει τα πεύκα. Γιατί δεν πήγε να δει ο ίδιος, άμα θέλει να μιλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτικό Σύμβουλο. Κάτω από τους φυτάκιους μέσα από τη ζεστασία του. Να πάει να δει. Μα πέσανε, μα σπάσανε. Γιατί δεν πάει. Αν μόνο να ξέρει αν έχει ιδιότητες μέσα εδώ και να φύγει υπονοούμενα. Κύριε Βασιλείου, επιφυλάσσομαι για αυτά που λέτε. Και μιλάω ειλικρινά μπροστά στους δημοτικούς συμβούλους. Συνεχίστε γιατί καταγράφονται και επιφυλάσσομαι καλά.